Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά που δίνει εκείνος που έφτιαξε τον κόσμο, εκείνος που μας συντηρεί και εκείνος που προνοεί για μας. Η σημερινή εκπομπή θα περιλαμβάνει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αποκρύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης, επιμελώς θα έλεγα, γιατί οι άνθρωποι ζουνε το παρόν, αδιαφορούν για το παρελθόν και για το μέλλον. Θα μιλήσουμε για την αχρήματη κοινωνία, η οποία αρχίζει και φαίνεται ότι θα επικρατήσει κατά κάποιο τρόπο σήμερα ή σε ένα διάστημα αρκετών χρόνων, στο βάθος του χρόνου και όποτε θέλει βέβαια ο Θεός. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να αποκρούσουμε τα σχέδια των αρχιτεκτώνων της αχρημάτου κοινωνίας, εκείνων δηλαδή που θα καταλήξει να μας δώσουν ένα ελάχιστο πράγμα στο χέρι μας, να μας περιορίσουν δηλαδή σε μια κάρτα στην αρχή, η οποία αυτή η κάρτα θα περιέχει όλη τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτή η κάρτα θα περάσει σιγά σιγά στο χέρι. Αλλά ας αρχίσουμε να εξηγούμε αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος, άσχετος ας το πούμε έτσι, που δεν γνωρίζει, τι σημαίνουν αυτά που λέμε τόση ώρα. Η αχρήματη κοινωνία. Έχω πάρει πολλά στοιχεία από τη διάλεξη που δώσανε ο πατήρ Σαράντης και ο Σεβασμιότατος Πυραιός βεβαίως, ο οποίος είναι θειασότης της αντιστάσεως αυτής εναντίον της κάρτας του πολίτη, και έχουμε κάθετη άρνηση, αγαπητοί φίλοι, ευτυχώς από μερικούς ιεράρχες οι οποίοι είναι μπροστά στον αγώνα. Είναι ο πατήρ Αθανάσιος Αναστασίου, ο οποίος μίλησε εισαγωγικά και είπε πολλά ωραία πράγματα από τα οποία έχω κρατήσει σημειώσεις, θα σας πω και τα δικά μου βέβαια. Και θα πούμε ότι στις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μια αλλαγή στις συναλλαγές, μια μείωση των μετρητών χρημάτων. Το γεγονός αυτό ανατρέπει συνήθειες και δεδομένα που καθιερώθηκαν ιστορικά κατά τις τελευταίες 2,5 χιλιετίες και μας εισάγει σε μια εντελώς νέα κατάσταση. Αυτή την κατάσταση της αχρήματης οικονομίας. Μια οικονομία με πλασματικό χρήμα, το οποίο δεν υπάρχει, είναι αόρατο και υπάρχει μόνο στις τράπεζες και μέσα στους αριθμούς. Μια αριθμολογική οικονομία, η οποία δεν έχει υπόσταση σε είδος. Ξέρετε ότι οι οικονομίες για να γίνουν, τα νομίσματα για να κοπούν, έχουν ένα αντίκρισμα σε χρυσό ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτή η οικονομία λοιπόν δεν θα έχει αντίκρισμα πουθενά. Και έτσι θα εξουδετερωθεί κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν υπάρχει μέσα στην κάρτα. Δεν θα μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις απολύτως τίποτα αν δεν έχεις αυτή την κάρτα η οποία προαπαιτείται. Γιατί? Για να μπορέσεις να κάνεις τις συναλλαγές σου. Θα το δούμε ότι στο γράφει και στην Αποκάλυψη βέβαια, ότι δεν μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει κανένας όταν δεν έχει αυτόν τον αριθμό και το χάραγμα. Η οικονομία αυτή άρχισε να επιβάλλεται μέσα σε μια σειρά πολιτικών αποφάσεων. Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνουν και οι σημερινές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι εχμάλωτες άλλων υπερκυβερνήσεων, οι οποίες κυβερνούν αοράτως. Με τον όρο αχρήματη οικονομία εννοούμε τον όρο μια αντικατάσταση με άλλα ηλεκτρονικού τύπου μέσα, δηλαδή με συναλλαγές με ένα εικονικό, αόρατο νόμισμα. Δεν θα έχει όνομα αυτό το όρισμα, θα είναι μονάδες. Μονάδες λέει έχω μέσα στο κινητό μου, μονάδες. Τόσες μονάδες και με αυτές τις μονάδες μπορεί να περάσω. Μονάδες λοιπόν θα είναι. Δεν θα χρησιμοποιούνται νομισμάτα για τις συναλλαγές. Η αξία των νομισμάτων αυτών είναι μέσα σε ένα ψηφιακό μέσο. Το ηλεκτρονικό λεγόμενο πορτοφόλι. Η εξέλιξη των καρτών αυτών θα μεταποιηθεί σε ένα μικρό τσίπ το οποίο σταδιακά από την κάρτα δίθεν για να μην χάνεται θα περάσει πού? Σταδιακά στο χέρι του κάθε πολίτη. Ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει η Αποκάλυψη και έδωσε σε κάθε άνθρωπο και πλούσιο λέει και ελεύθερο και δούλο και φτωχό ένα χάραγμα στο χέρι το δεξί ή στο μέτωπο. Και αυτό θα είναι το μόνο μέσο συναλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε σφραγιστεί σαν τα πρόβατα μέσα σε ένα ηλεκτρονικό μαντρί και δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα μετά.
Αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι θα ενσωματωθεί σε ένα ηλεκτρονικό μικρό τσιπ που θα αντικαταστήσει τα νομίσματα, το χρυσάφι, το ασίμι, τα ομόλογα, τα πάντα. Γεώγραφα λέει τώρα, γεώγραφα, όλα αυτά τα πράγματα θα αντικατασταθούν από ένα τσιπ το οποίο ονομάζουμε και very chip, μεγάλο τσιπ, πολύ σπουδαίο τσιπ. Και σε αυτό το μικρό τσιπ θα ενεργεί για τα πάντα. Θα ανοίγεις το σπίτι σου, χρηματουργικός ή όσο αν έχεις, το αυτοκίνητό σου, οτιδήποτε κλειδώνει θα ανοίγει με αυτό το πράγμα. Οι κλειδαριές θα ανοίγουν με αυτό. Πώς ανοίγει τώρα το αυτοκίνητο με ένα κατευθυνόμενο μικρό, πατάς ένα κουμπάκι και ανοίγει το αυτοκίνητο. Αυτά τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια, αναφέρουμε, μετά τη συνθήκη Σέγγεν και τα διαβατήρια και τον ΆΜΚΑ και θα έρθει η κάρτα του πολίτη, η κάρτα αποδείξεων κλπ, να ενσωματωθούν. Αυτά τα μέσα λέει θα αλλάξουν και τα μέσα μπορεί να αλλάζουν, η πηγή όμως και ο στόχος είναι ένας. Ο στόχος είναι ορατός και προδιαγραμμένος σε ολοκληρωτική υποδούλωση και δουλεία και το παρακάλω των τοκογλύφων όπως έχουν κάνει για την πατρίδα μας τελευταία, έτσι. Το Παγκόσμιο Κέντρο Τραπεζών τώρα εκβιάζουν, το Παγκόσμιο αυτό κέντρο διευθύνεται από λίγες πολυεθνικές ομάδες κλειστές και αδιαφανείς και προπαντός τα οικονομικά λόμπι που πίσω από αυτά είναι η Μασονία, η Λέσχη Bilderberg, τα διεθνή κέντρα, ο Σιωνισμός, ο διεθνής Σιωνισμός. Πρόκειται για μια παγκόσμια πολιτική και θρησκευτική ολιγαρχία, έτσι, λίγοι είναι αυτοί, μερικοί τους ονομάζουν Rockefellers, Rothschilds, πώς τον λένε τον άλλο, Kissinger, ο εκλεκτός αυτός, μας αγαπάει υπερβολικά, ξέρετε. Αυτός μεσολάβησε για να γίνει το Κυπριακό τότε. Και ακόμα συνεχίζει να λέει ότι πρέπει να τους κόψουμε αυτόν, είναι άτακτοι οι Έλληνες, λέει, και πρέπει να πάθουν αυτά και αυτά και αυτά. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια διακυβέρνηση, αγαπητοί φίλοι, η παγκόσμια κρυφή κυβέρνηση, έχει τις άλλες κυβερνήσεις υπόδουλες, μέσω των οποίων, τι κάνει, εκτελούν αποφάσεις ολοκληρωτικές. Είναι μια παγκόσμια δικτατορία, όπως είναι οι αποφάσεις του Δούνου του, που έχουν μανιώδη τακτική εναντίον της χώρας μας, και ότι η παγκόσμια σημερινή κρίση οικονομική αυτή είναι αποτέλεσμα μιας θεωρητικής ευημερίας που έφερε το πλασματικό χρήμα, αυτό το αέρινο χρήμα που λέμε, η φούσκα δηλαδή, με εικονικές καταστάσεις και όχι πραγματικό αντίκρισμα. Δημιούργησαν εικόνες και χάρτινους πύργους, οικονομικούς πύργους και πυραμίδες και κατάρρευση, τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Φούσκες, αέρα, χρηματιστήρια, οικονομίες. Και ενοφανείς όροι και έννοιες δημιουργούνται και ακούγονται, όπως αυτές τα περίφημα αμοιβαία funds, swaps, ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία ο μέσος πολίτης δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτά, και καταλήγουν να κάνουν βαθύπλωτους αυτούς που τα εμπνέονται. Σου λέει δώσε στην Ελλάδα λεφτά, αλλά επειδή μπορεί να τα χάσεις, ασφαλίσου σε μια εταιρεία που ασφαλίζει εκείνους που δανείζουν, τους δανειστές δηλαδή. Και έτσι τα λεφτά από τους δανειστές πάνε στην εταιρεία και από την εταιρεία ξαναγυρίζουν στους δανειστές. Φτωχοποιούν με αυτόν τον τρόπο τους λαούς και τα κράτη, ώστε να δεχτούν πιο εύκολα τις ηλεκτρονικές αλυσίδες της χειραγώγησης. Η συνταγή είναι εύκολη και δοκιμασμένη. Να προκαλούν τεχνητές εντάσεις, στρατιωτικές κρίσεις αν χρειαστεί, οι οποίοι έρχονται οι ίδιοι μετά σαν αυτόκλητοι σωτήρες, να τις αντιμετωπίσουν. Βλέπετε τι ωραία είναι, που είναι τα πράγματα. Υποκινούν δικτατορίες οι ίδιοι, για να έχουν στο χέρι τους δικτάτορες και να κάνουν τα σχέδιά τους μέσω αυτών. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Συρία, το Ιράκ, η Τινησία. Στη Συρία δεν έχουν κάνει δικτάτορα ακόμα, αλλά είχαμε σε άλλα κράτη. Στο Ιράκ έχουν δικούς τους, στην Τινησία, στο Αφγανιστάν κλπ. Μια σειρά από αραβικές χώρες με τους απίστευτους αυτούς φανατικούς τζιχαντιστές, και το πρόβλημα ξεκινάει από τη λογική ότι επιδιώκουμε τη θεραπεία μιας νοσηρής κατάστασης ανακυκλώνοντας παθογένειες της ίδιας κατάστασης. Όταν επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, συνεχίζοντας να το συντηρούμε εμείς οι ίδιοι, γιατί οι ίδιοι το δημιουργούν το πρόβλημα και οι ίδιοι προσπαθούν να το συντηρήσουν μετά. Σαν διασώστες έρχονται αυτοί οι ίδιοι που δημιουργούν το πρόβλημα.
Κατά ανάλογο τρόπο, για την αναγκαστική επιβολή της αχρήματης κοινωνίας χρησιμοποιούνται κατά κόρον επιχειρήματα η ασφάλεια στις συναγαγές. Ψεύδος. Η περιορισμένη εγκληματικότητα έχει πάντα ξεφοροδιαφυγής. Ψεύδος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να πατάξει τη ξεφοροδιαφυγή, δίχως να καταφύγει στο ηλεκτρονικό χρήμα. Είναι φανερό ότι είναι τεχνικό και προσχηματικό όλο αυτό που επιχειρείται και ταυτίζουν τους χρήστες των μετρητών με τους φοροδιαφεύγοντες και τους χρήστες του πλαστικού χρήματος με τους έντιμους πολίτες. Έχεις κάρτα, είσαι έντιμος. Δεν έχεις κάρτα και έχεις λεφτά, είσαι άτιμος. Κάνεις φοροδιαφυγή. Πρόκειται ολοκάθαρα για μια νέα προχήτικη τακτική της αντιστροφής της αληθείας. Έτσι, κάνουν μια τεχνητή αλήθεια, αντιστρέφουν την πραγματική αλήθεια και σου λένε αυτή είναι. Εγώ έχω πει ότι είναι τα παγκόσμια ψέματα αυτά, αγαπητοί φίλοι, και έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για τα παγκόσμια ψέματα. Το σημαντικό είναι ότι η αχρήματη κοινωνία επιβάλλεται τεχνικά, ενώ, όπως βεβαιώνει ο Λούντριχ Τίλε, μέλος του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, προσέξτε, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, λέει, σχεδόν το 80% των συναλλαγών εξακολουθούν να γίνονται με μετρητά, ενώ η αξία των συναλλαγών αυτών εξακολουθεί να αντιστοιχεί με το 53% των συναλλαγών. Ο Τίλε επίσης σημειώνει και ότι παραμένει η μέθοδος πληρωμής την οποία προτιμούν οι καταναλωτές. Οι Γερμανοί δηλαδή προτιμούν ακόμα να έχουν χρήμα στην τσέπη τους και όχι μια ώρα την κάρτα με αόρατο χρήμα. Ο κάθε άνθρωπος συνεχίζει έχει το δικαίωμα να επιλέγει το εργαλείο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη. Ο Τίλε τα λέει αυτά. Τραπεζίτη. Ο Ντοστογεύσκι, ο Ρώσος μεγάλος συγγραφέας και χριστιανός βέβαια, ορθόδοξος, λέει το εξής: το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Προσέξτε το αυτό. Όσο ο άνθρωπος έχει χρήμα, έχει ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Και το όλο ζήτημα δεν είναι μόνο ηθικό, οικονομικό και πολιτικό, ανθρωπιστικό, είναι πρωτίστως και θεολογικό, καθώς η ελευθερία του ανθρώπου έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μπορεί να στην παίρνει την ελευθερία ο κάθε τυχόν και να λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις μεταξύ αυτού του τρόπου συναλλαγής και του άλλου. Εγώ θέλω να δίνω πατάτες και να παίρνω αγκουράκια. Αυτόν τον τρόπο συναλλαγής έχω διαλέξει. Δεν μπορεί να τον απαγορεύσει κανένας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκει τον τρόπο συναλλαγής του και όχι οι τράπεζες και οι κυρίαρχοι τον τρόπο συναλλαγής των ανθρώπων. Γι' αυτό το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο, είναι οντολογικό θα λέγαμε, και θεολογικό και οικονομικό, αλλά και οντολογικό, αφού αφορά την ελευθερία του προσώπου του ανθρώπου. Εκτός αν ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, είναι ένα ρες, ένα αντικείμενο και τον κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνώντες. Αυτή η έννοια του προσώπου στην Ορθοδοξία αποτελεί βασικό στοιχείο για την πνευματικότητα και τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο να αποφασίσει αν θέλει αυτό ή εκείνο. Αν θέλει τον ίδιο ή θέλει να πάει με τον Σατανά, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας για το οποίο οι Έλληνες εμείς έχουμε χύσει εκατομμύρια τόνους αίμα τους αιώνες για το θέμα της ελευθερίας. Προσέξτε το αυτό. Το αυτοεξίσιο λοιπόν του ανθρώπου και ελεύθερη προαίρεσή του είναι επιλογές. Μέσα στο σύγχρονο ηλεκτρονικό αυτόν ολοκληρωτισμό που επιχειρείται, οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα με προκαθορισμένη ποιότητα και ποσότητα και χρήση. Καταργείται το πρόσωπο και επιβάλλεται η αριθμοποίηση του προσώπου. Στην κάρτα δεν πρόκειται να λέγεσαι τάδε και τάδε, όχι, δεν χρειάζεται. Είσαι ένας αριθμός, αυτόν τον αριθμό που έχει η κάρτα σου. Όνομα και θρήσκευμα και υπηκοότητα και εθνικότητα δεν χρειάζεται. Έτσι λοιπόν χάνεται η ιδιοπροσωπεία του ανθρώπου, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει μόνο αριθμούς και στοιχεία και IBAN όπως λένε στις τράπεζες. Πάβουμε να είμαστε προσωπικότητες με αυτόνομη βούληση και δράση και γινόμαστε αντικείμενα πληροφοριών και συλλογής δεδομένων. Στην ουσία επιβάλλεται ένας ιδιότυπος αυταρχισμός, μονοφυσιτισμός και ολοκληρωτισμός στην ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο. Και υποβαθμίζεται και υποτιμάται το πρόσωπο του ανθρώπου.
το ανθρώπινο στοιχείο. Ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο, όπως είναι τα άλλα αντικείμενα που μας λένε τώρα ότι θα καταγράψουν τι έχει στο σπίτι σου, αυτόν τον πίνακα, αυτό το σαλόνι, αυτό το κρεβάτι κλπ. Θέλουν να καταγράψουν και τα αντικείμενα που έχει ο καθής στο σπίτι του. Θέλουν να συντρίψουν λοιπόν το ανθρώπινο πρόσωπο, να μην έχει όνομα, ειδικότητα, εθνικότητα, και να εξουδετερώσουν την αθάνατη ψυχή του ανθρώπου και να δημιουργήσουν μεταλλαγμένους ανθρώπους άψυχους, απνευμάτιστους, χωρίς θέληση, ελπίδα και σκοπό, και να μην προσδοκούν το Θεό και τον ουρανό αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν θα έχουν πλέον ψυχή, θα έχουν πουλήσει την ψυχή τους, αφού δεν αναφέρεται πουθενά αυτό το πράγμα. Ούτε καν όνομα που γίνεται με τη βάφτιση δεν θα έχεις. Ούτε ο βαφτισμένος σου άνθρωπος θα αναφέρεται πουθενά. Θέλουν μονάδες παραγωγής, τσιπαρισμένους ανθρώπους, για να υπάρχει το σύστημα εξουσίας των παγκοσμιοποιητών, που να ελέγχουν τα πάντα και να μας οδηγήσουν ως αγέλη στο μεγάλο ηλεκτρονικό μαντρί, πρόβατα, αγελάδια. Οι Βρετανοί πολίτες το 2010 και ο Κάμερον προς τιμήν τους είπαν, δεν θα γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Δεν θα γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια εμείς οι Εγγλέζοι στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Να γίνουμε εμείς οι Έλληνες σφραγισμένα μοσχάρια στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Σε ρωτώ αγαπητέ μου που ακούς τώρα, θέλεις να γίνεις εσύ μοσχάρι στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης? Πάρε την κάρτα του πολίτη και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δηλαδή ένα νούμερο μόνο, το μοναδικό νούμερο, και θα γίνεις και εσύ ένα γελάδι μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Επίσης ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, για μένα δεν είναι Φιοντόρ, είναι Θεοντόρ. Κακώς τον λένε Φιοντόρ το γιο, δεν υπάρχει Φιοντόρ, υπάρχει Θεοντόρ. Θεόδωρος δηλαδή. Τέλος πάντων όμως. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν είπε, καμιά επιστήμη δεν θα δώσει ψωμί όσοι θα παραμένουν ελεύθεροι αυτοί. Μα στο τέλος θα έρθουν και θα καταθέσουν την ελευθερία στα πόδια μας. Στο μεγάλο ορεξιταστή τα λέει αυτά ο παπικός. Εκείνος που καίει τους ανθρώπους για να τους σώσει. Στα πόδια μας λέει και θα μας πούνε, κάντε μας σκλάβους, αλλά χορτάστε μας. Αυτό πάνε να κάνουμε. Θέλεις να φας, πάρε το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο για να τρως. Αλλιώς θα πεθάνεις. Διότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Πού θα πας? Στα σκουπίδια, και τα σκουπίδια ακόμα θα είναι κλειστά, θα τα παίρνει ο Δήμος και δεν θα βρίσκεις εκεί. Αλλά πολλά από αυτά που παραθεωρούνται και λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι θεολογικό, είναι οντολογικό, κατά συνέπεια δεν αφορά τους χριστιανούς, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κανένα οικονομικό πρόβλημα δεν έχει αντανάκλαση στη θρησκευτικότητα και στη ψυχή του ανθρώπου. Είναι λάθος. Είναι λάθος να διαχωρίζουμε τον χριστιανό από τον Έλληνα πολίτη. Μπορεί μερικοί να μην θέλουν να λέγονται χριστιανοί. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να το διαχωρίσουμε αυτό. Και να λέμε άλλο είναι ο χριστιανός και άλλο είναι ο Έλληνας πολίτης. Αυτό πάνε να μας κάνουν λοιπόν. Αλλά εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι είπαμε ελευθερία ή θάνατος. Εμείς είμαστε εκείνοι που αγωνιστήκαμε πρώτοι για την ελευθερία της ανθρωπότητος. Και δεν επιτρέπεται εθελούσια δουλεία. Είναι αμαρτία να θέλεις ο άλλος να σε κάνει δούλο. Είναι αμαρτία. Γιατί ο Θεός σε κάνει ελεύθερο πρόσωπο. Έχει λοιπόν το θέμα και θεολογικές διαστάσεις και τη δυνατότητα των οικονομικών συναλλαγών, διότι η Αποκάλυψη λέει δεν θα μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει ο άλλος. Και συνδέεται άμεσα το όλο θέμα με την προσκύνηση του Αντιχρίστου. Βλέπετε ότι συνδέονται αυτά τα πράγματα. Η προσκύνηση του Αντιχρίστου, όταν προσκυνάς τον άλλον, του έχεις το χέρι, το όνομά του και το τύπο του κλπ. Και όλα αυτά, το χάραγμά του και το 666, για να φας και τον προσκυνάς για να φας, προσκυνάς έναν άνθρωπο αντί για να προσκυνάς τον Θεό, αντί για να προσκυνάς τον Χριστό, σε βάζει αυτός να προσκυνάς τον ίδιο. Αυτό είναι που σου δίνει το φαΐ. Άρα λοιπόν, είναι η χειρότερη μορφή δουλείας. Εμείς οι Έλληνες δεν θα τα αφήσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλος λαός που να έχει αυτή την ανένδοτη άποψη απέναντι στην ελευθερία του. Και όποιος ήρθε να του πάρει την ελευθερία δεν πέρασε καλά εδώ. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο Χριστός μας συνιστά την ομολογία της πίστεως
Και δεν λέμε ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, δηλαδή το πλαστικό χρήμα, είναι το σφράγισμα του Χριστού ακόμη, αλλά σαφώς μια προδρομική κατάσταση, την οποία αν την αφήσουμε και εξελιχθεί, εκεί θα πάει, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, θα πάει στο ομαδικό σφράγισμα. Αυτό μας λέει η Αποκάλυψη, πως είναι ο Αντίχριστος, και εκεί θα στηριχτούν όλα τα συστήματα και θα περάσουν τα χρονικά διαστήματα και θα είναι ο θάνατος της ανθρωπότητας, διότι τότε την εποχή του γενικού σφραγίσματος θα υπάρχει και ο Αντίχριστος, ο οποίος, όπως ξέρουμε, θα δράσει 3 και λιγότερο 3,5 χρόνια, μεταξύ 3 και 3,5 χρόνια θα δράσει και μετά θα αφανιστεί, διότι θα έρθει ο Χριστός να τον αφανίσει. Αυτά πιστεύουμε και αυτά είναι η αλήθεια, διότι οι προφητείες είναι αληθινές, αγαπητοί φίλοι. Τώρα, οι κυβερνώντες ποντάρουν σε εμάς την άνεση πρώτα, γι' αυτό κάνα την Ελλάδα να έχει πλασματική μια άνεση, και στο φόβο. Αυτά τα δύο δημιουργούν μια ιδιαίτερη ψυχολογική εξάρτηση, για να μην σας κουράζω ακόμα, άλλα 5 λεπτά, μια ιδιαίτερη ψυχολογική εξάρτηση, και εκεί βασίζονται συστήματα ελέγχου των ανθρώπων. Στην άνεση, που μπορεί να σου δώσει και να την αφαιρέσει μετά και θα βγεις στο κενό, και στο φόβο. Άνεση και φόβος. Φόβος σε περίπτωση που θα αντιδράσουμε στο σύστημα. Θα χάσουμε τις ευκολίες και τις ανέσεις. Μα αν δεν αντιδράσουμε, θα τα χάσουμε όλα. Θα χάσουμε και την ψυχή μας. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα ανύψεως, δηλαδή επιφυλακής και εγρηγόρσεως. Η μάχη είναι μάχη με όλες τις προδρομικές αντίχριστες δυνάμεις πριν να έρθει ο Αντίχριστος. Και η σημερινή κρίση είναι αποκορύφωση στοχευμένων μεθόδων που έγιναν στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Η καθολική απαξίωση των παραδόσεων, η εθνική μας μετάλλαξη, είναι και αυτά προστάδια τα οποία φτάνουν να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Η αποχριστιανοποίηση του κράτους και της κοινωνίας, για να βγάλουμε από τα σχολεία τις εικόνες, από τα δικαστήρια κλπ. Που εύχομαι να μην βγουν, και από ό,τι ξέρω υπάρχουν μέχρι τώρα, όχι πολλά πράγματα, αλλά κάτι υπάρχει, αυτή προκαλεί την εθνική μας μετάλλαξη, αποχριστιανοποίηση, μεθοδική αποχριστιανοποίηση. Τώρα τα έχουμε τους παπάδες. Θα πεθαίνουν 4 παπάδες και θα γίνεται ένας, λέει. Όχι να πεθαίνει ένας παπάς και να μπαίνει στη θέση του άλλου. Και σε 10-20 χρόνια ούτε παιδιά θα υπάρχουν, ούτε μοναστήρια θα υπάρχουν, ούτε παπάδες θα υπάρχουν, αν συνεχιστεί αυτό και περάσει το νομοσχέδιο αυτό που πάνε να περάσουν. Παντηγυρευτήκαμε εμείς οι Έλληνες λοιπόν στην πολυτέλεια και την ευημάρεια, την ευημερία. Κάναμε με τον τζόγο την Ελλάδα ένα εναλλακτικό απέραντο στοιχηματάδικο, γίναμε υλόφρονες και θέσαμε σαν στόχο μας πώς θα ευημερίσουμε. Ψυχή, Θεός, άγνωστες λέξεις. Υπάρχουν όμως πυρήνες, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ο Έλληνες, οι οποίοι και θρησκευόμενοι είναι και κατατοπισμένοι. Και πιστεύω ότι θα φουντώσει αυτό το κίνημα με τη δύναμη του Θεού στην πατρίδα μας και δεν θα χάσουμε αυτή την αίσθηση της ζωής που έχει πάντα ο Έλληνας, που είναι η ιδιαίτερη αίσθηση ζωής και όλα τα ιδανικά που υπήρξαν μέσα στην ιστορία μας. Είναι λοιπόν τώρα κατεπίγουσα ανάγκη σύν Θεό με τις πρεσβείες Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να υποστηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Πρώτα πρέπει να γίνει μετάνοια και να καταλάβουμε από πού πέσαμε, τι πράγματα αφήσαμε και τι δεν κάναμε. Θέλει κοπιαστική εργασία και αληθινές φιλίες και καθαρά μάτια και φιλότιμο και ανδριοσύνη αυτή η νέα κατάσταση, αγαπητοί φίλοι. Έτσι μόνο καταπολεμάται η διαφθορά και η φοροδιαφυγή και η εγκληματικότητα. Μέσα από αυτήν την ανδριοσύνη, την καθαρότητα, την κοπιαστική δουλειά. Και να μην φτάσουμε στην αχρήματη κοινωνία και στις μεθόδους αχρήματης κοινωνίας, η οποία έχει φτάσει τώρα να απειλεί την Ελλάδα. Να αποφεύγουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών καρτών όσο μπορούμε. Όσοι μπορούν και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να πάνε να τις δώσουν να τις καταθέτουν. Δεν θέλουμε κάρτες, κύριε. Η συναλλαγή θα γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλω να βλέπω τον άλλον, να μιλάω μαζί του. Δεν θέλω να πηγαίνω σε πρόσωπο σε ένα μηχάνημα που αν δεν έχεις ένα σέντς, δεν σου βγάζει αυτό που θέλεις. Ένα άνθρωπος αν δεν έχεις ένα σέντς, σου λέει δεν πειράζει, φίλε. Όχι με απρόσωπες συναλλαγές, με προσωπικές μεταξύ των ανθρώπων. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να συναλλασσόμεθα σαν άνθρωποι. Όχι στις μεθόδους της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης. Όχι στους εκβιασμούς των διεθνών κερδοσκόπων και των κρουλήφων.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι η Οικουμενική Ορθοδοξία και η πίστη μας, ο ελληνικός μας πολιτισμός, η πνευματική και η εθνική καταγωγή μας ξεπερνούν την παγκοσμιοποίηση. Θέλετε παγκοσμιοποίηση, να την κάνουμε, αλλά με την Ορθοδοξία. Και θα γίνει η παγκοσμιοποίηση με την Ορθοδοξία, να ξέρετε. Θα γίνει. Θα έρθει πρώτα η Ορθοδοξία και θα παγκοσμιοποιήσει την ανθρωπότητα και μετά θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αποτελούν μοναδική εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό που γίνεται. Και όπως λέει και ο πατέρας Παΐσιος, δεν θα αφήσει ο Θεός να έρθουν τα σφραγίσματα, αλλά θα δημιουργηθεί πόλεμος, έτσι λέει ο πατήρ Παΐσιος, προκειμένου με τον πόλεμο να αποσωβηθεί αυτή η κατάσταση αυτών των ολιγαρχών. Αποτελούμε τη μοναδική εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι παλιά και νέα και μέλουσα και παντοτινή, γιατί είναι η αλήθεια και ο τριαδικός Θεός και ενυπάρχει στην αλήθεια αυτή ο Θεός. Ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα στις καρδιές μας. Ας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και εν κατακλείδη, ο πατήρ Αθανάσιος μάλλον, μας λέει: ας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος όλα μπορεί να τα διορθώσει και να τα ανατρέψει. Δεν μπορεί ο Θεός να τα ανατρέψει, αλλήμωνο. Εμείς πρέπει να τον παρακαλέσουμε. Να γονατίσουμε όλοι πανελληνίως και πανορθοδόξως, όλα τα ορθόδοξα κράτη, να καταλάβουμε τι μας μαγειρεύουμε, ποιο θάνατο θέλουν να μας θανατώσουν. Και ο κόσμος έχει ελπίδα. Ο κόσμος θα έχει ελπίδα από τους Ορθοδόξους. Και ειδικά από τους Έλληνες. Γιατί η δική μας ελπίδα στηρίζεται πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που λέγεται Χριστός. Που είναι ο άξονας της ζωής. Που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Στον Κύριο λοιπόν Ιησού Χριστό πιστεύουμε ότι αυτός είναι ικανός να μας λυτώσει από όλα αυτά τα παγκοσμιοποιητικά. Και αυτή η ελπίδα, αγαπητοί φίλοι, δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτά είχαμε για σήμερα. Παρακαλώ, λάβετε τα σε σοβαρά υπόψη. Διαδώστε όσο μπορείτε το λόγο αυτό ή το βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Πέστε δύο λόγια σε εκείνους οι οποίοι το έχουν πάρει αψήφιστα και να ξέρετε ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.